Επεισοδιακή ήταν η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη. Έχω ανάγκη και ήρθα εδώ για να σας το πω. Η συζήτηση για τα προβλήματα σύντησης και στέγασης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είχε τελειώσει. Το Περιφερειακό Συμβουλίο Πελοποννήσου συζητούσε για τα ταμιακά αποθέματα όταν μια ομάδα φοιτητών από τη Σχολή Θεατρικών Σπουδών του Ναυπλίου επέστρεψε στην αίθουσα και ζήτησε να λάβει το λόγο. Μιλήσατε για το πρόβλημα, η Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Παρόλα αυτά, παρόλο που μας είδατε ότι βρισκόμαστε εδώ, απαντήσατε χωρίς να μας δώσετε το λόγο. Γιατί το πρόβλημα αυτό το οποίο συζητάτε διαδικαστικά είναι δικό μας. Εγώ δεν έχω στέγαση, εγώ δεν έχω σύντηση. Οι φοιτητές που, όπως είπαν, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα σύντησης και στέγασης, κατηγγείλαν τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, Χάρα Λαμποσκούρα, και τον Περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη, ότι δεν τους επέτρεψαν να μιλήσουν. Επικράτησε πανδαιμόνιο, με τους συμβούλους να στέκονται όρθιοι και την περιφέρεια να καταγγέλει ότι οι φοιτητές είναι πολιτικά υποκινούμενοι. Παιδιά αποχώρησαν και μετά από περίπου μία ώρα επέστρεψαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο φωνάζοντας, δημιουργώντας μία απίστευτη ένταση και ζητώντας να πάρουν το λόγο όταν ήδη είχαμε περάσει στο δεύτερο θέμα της σημερινής διάταξης και αναπτυσσόταν η συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Σύμφωνα με την Περιφέρεια, η σύντηση και στέγαση των φοιτητών δεν είναι θέμα της αρμοδιότητάς της, αλλά του Πανεπιστημίου και της κυβέρνησης. Εμείς περιμένουμε τους φοιτητές. Τα προβλήματα είναι πολλά. Ξέρετε ότι το Υπουργείο Παιδείας, το Πανεπιστήμιο οφείλουν και πρέπει να βρουν λύσεις. Γιατί σήμερα η ελληνική κοινωνία πραγματικά ματώνει. Όμως, ενώ υπήρχε μία ερώτηση, θεωρούσαμε ότι ήθελε πραγματική απάντηση, από ό,τι φάνηκε, η ερώτηση έγινε μόνο και μόνο για να δημιουργηθεί μία φασαρία και ένας ντόρος. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου διέκοψε τη συνεδρίαση για ένα τέταρτο προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Το Προεδρείο ζήτησε από τους φοιτητές να συντάξουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους για να τεθεί σε ψηφοφορία σε επόμενη συνεδρία.